Ποταράσο Pub 3-on-3 στις 12 και 13 Αυγούστου. Να είστε όλοι εκεί. Big 3, οι οποίοι αγωνίζονται με τους Ορφανού, Ηρακλήδη Ορφανού και Ροδοσένους και η Empac με Χατζικλιάθους, Παντελής, Κωνσταντίνου και Ποιατζής αγωνίζει. Ξεκινήσει με μαύρες εμφανίσεις η Big 3 με τις μπλε η Empac. Ροδοσένους, εκεί ο Παντελή θα τον σταματήσει με έναν ιδιόμορφο τρόπο. Παντελή, ο οποίος, όπως βλέπετε φυσιογνωμικά, πιθανόν, είναι αδερφός του Παντελή που αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Και ο οποίος τώρα υποδείχνει την μπάλα. Έχει επάνω του τον Ηρακλήδη, να κάνει την κίνηση. Η παλιά του στον Κωνσταντίνο, ο οποίος δεν έχει αντιληφθεί τη φάση. Η μπάλα πέρασε έξω. Ηρακλήδης έχει μπροστά του τον Παντελή. Μπάλα στον Μποιατζή, γυρίζει μπάλα, συγγνώμη στον Ροδοσένους, γυρίζει μπάλα για τους Big 3. Θα φτύει έξω ο Ηρακλήδη, θα πάρει το σουτ με τον μπάζε πίτσερ, αλλά όμως δεν θα καταφέρει να πετύχει ο καλάθι. Ο Ροδοσένους όμως εκεί παίρνει ένα δυναμικό rebound. Το σκορ παραμένει στο 0-0, 9 και 10 πριν από το τέλος. Γυρίζει μπάλα, όμορφο μπάσκετ από τους μικρούς. Εδώ ο Ορφανού θα κάνει μια περίτεχνη κίνηση, εκεί όμως που ο Κωνσταντίνου θα του πάρει το rebound. Κωνσταντίνου θα χάσει το σούτ και ξανά στο Ροδοσένους. 0-0 μετά από ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα παιχνίδι. Ο Ποιατζής πήρε τη φάση πάνω του, εκεί όμως ήταν ο Ορφανού που το σταμάτησε με φάουλ. Ο Ιατζής στο ελεύθερο. Ούτε και τώρα, Παντελή το rebound. Δυναμικό το rebound για τον Παντελή, ο οποίος έχει κολλημένο πάνω του τον Ηρακλήδη. Θα βγάλει έξω στον Κωνσταντίνου. Jump shoot και ξανά rebound τον Παντελή. Που μοιράζει παιχνίδι στον Ποιατζή. Ποιατζή. Θα βγει ο Κωνσταντίνου. Πάλι το τέλος του χρόνου έχασε το σούτ, εκεί ο Ποιατζή, καθώς δεν είχε χρόνο, έριξε την μπάλα πάνω στον Ορφανού και κράτησε την κατοχή για τους Empac. 8-0-6 πριν από το τέλος, το σκορ παραμένει 0-0. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το ένα φάουλ που έχουν κάνει οι Big 3. Δυνατές οι μάχες κάτω από το καλάθι. Ροδοσένους κερδισμένος, μακρινό από το μακρινό rebound. Μπροστά του είναι ο Παντελή. Ορφανού, σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Air ball. Ποιατζή στο rebound. Είναι έξω από 95, βλέπει τον Κωνσταντίνου να του δώσει την μπάλα. Ο οποίος με αντίπαλο στο Ροδοσένους θα πάρει την επίθεση. Double team, τον σταματάνε και κλέβει. Βλέπει εκεί ο Ορφανού, Ροδοσένους. Ξεφεύγει η μπάλα. Εξακολουθεί το σκορ να είναι 0-0 με 7-17 πριν από το τέλος. Κωνσταντίνου στο σούτ. Πρέπει να βγει έξω, δεν τσακάρει την μπάλα. Κατοχή τώρα περνάει στους Big 3 μετά από το λάθος στον Empac. Ορφανού προσπαθεί να κάνει το ρακέτ, θα σουτάρει. Μόνος κάτω από το καλάθι θα χάσει έναν εύκολο lay-up. Εξακολουθεί να παραμένει 0-0 το σκορ. 6-54 πριν από το τέλος. Παντελή, 6-95, rebound από Ορφανού. Έχασε εδώ ο Ροδοσένους. Κωνσταντίνου. Παντελή. Ποιατζής.
Παντελή εξαιρετικά 65. Με προϋποθέσεις το σουτ. Δεν πέτυχε Ροδοσένους. Κυκλοφορά την μπάλα. Θα πάρει το σουτ. Στο σίδερο Ολυμπάδου Κωνσταντίνου. Και να επιτέλους το πρώτο καλάθι από τον Κωνσταντίνου που πετυχαίνει το 0-1 για τον Σέμπακ. Ροδοσένους πάει για απάντηση. Rebound ποιος, ο Παντελή. Θα βγάλει έξω στο Ποιατσί, στον Κωνσταντίνου. Μερικά από το καλάθι και πετυχαίνει το δεύτερο. Έχει ανοίξει λογαριασμό ο Κωνσταντίνου, πετυχαίνει το δεύτερο συνεχόμενο του καλάθι. 2-0 μπροστά η Σέμπακ με 5-35 για το τέλος. Ορφανού θα απαντήσει, όχι. Παντελή διαμαρτύρεται εκεί Ορφανού. Ποιατσής. Θα βγάλει στον Παντελή, ο οποίος όμως ήταν σε... δεν ήταν σωστά τοποθετημένος, υπάρχει να περάσει έξω. Αλλαγές για αλλαγή για την ομάδα των Big 3. Βγαίνει ο Ορφανού και μπαίνει με τον αριθμό 2 Ηρακλήδης. Το σιούτ του Κωνσταντίνου Ορφανού δέχτηκε την πίεση του Κωνσταντίνου και τον στέλνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Μία ακόμη ξεκάθαρη ευκαιρία για να ανοίξει λογαριασμό και ο Κωνσταντίνος Ορφανού αλλά και η ομάδα του, αφού παραμένει στο 0 μετά από και να απομένουν 5 και 17 για το τέλος. Ορφανού. Ούτε τώρα. Διεκδικούν το rebound. Πάρα έξω από τα χέρια του Παντελή, κατοχή για τους Big 3. Ροδοσθένους. Θα το πάρει το Σουδορφανού και θα δικαιωθεί. Ανοίγει λογαριασμό. 2-2. 5 λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος. Κωνσταντίνου στο jump shoot. Προσπαθεί για τον rebound. Εκεί συγκρότει με τον Φανού. Η μπάλα πέρασε έξω όμως με την τελευταία επαφή από αυτού του Κωνσταντίνου και κατοχή για τους Big 3. Περιμένει τον Ροδοσένο να δέσει τα κορδόνια του, θα πάρει την μπάλα, κάνει το τσεκάρισμα, σκρινάρισμα και ο Ορφανού κάνει προσπάθεια, κάνει χώρο στους Ροδοσένους. Ο Ορφανού θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το σουτ και τελικά τι, κέρδος στο φάουλ. Ξανά στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Ορφανού, ο οποίος στις πρώτες δύο βολές είχε δύο άστοχες. Με μια μικρή περιπέτεια και αυτή η άστοχη. Ηρακλήδης θα βρει όμορφα τον Ροδοσθένους που έχει μπροστά του κολλημένο. Εδώ θα του ξεφύγει η μπάλα του Ροδοσθένους και η κατοχή περνά στους Σέμπακ όπου ο Χατζικλεάθους θα κάνει το τσεκάρισμα. Σκρίν εδώ ο Κωνσταντίνου. Ατσικλιάθους με τον Ηρακλή κολλημένο πάνω του. Θα σουτάρει. Το φάουλ. Το φάουλ το οποίο δίνεται για τους Έμπακ. Καθώς η προσπάθεια του Ατσικλιάθους ο Ηρακλής το σταμάτησε με φάουλ. Ατσικλιάθους γραμμή των ελευθέρων. Με τα μπλό, η μπαλά έξω, Ορφανού τον rebound πιο ψηλά από όλους, θα βγάλει στο Ροδοσένους. Του ζητά να μπει κάτω από το καλάθι. Για να δούμε εδώ. Ναι, ο Ηρακλήδης, ένα εξαιρετικό σουτ. 2 πόντων και το σκορ πάει 4-2 για τα παιδιά των Big 3. Απάντηση όχι από τον Χατζικλέαθος. Rebound από τον Ορφανού. Για να δούμε τον Ροδοσένους, το φάουλ ήταν στην κίνηση. Ο Παντελής ζητά time out για την ομάδα του. Πάμε σε ένα σύντομο break και σε λίγο ξανά μαζί σας για το τελικό στάδιο τελικού.
Και κάτω από τους ήχους των AC/DC και το Thunder, επανερχόμαστε για το τελικό στάδιο τελικού. 3 και 59 πριν από το τέλος, 4-2 για τους Big 3. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Ροδοσθένους, που θα χάσει και αυτό το ελεύθερο. Rebound ποιος άλλος από τον Κωνσταντίνο Ορφανού. Για δούμε εδώ ο Ηρακλήδης. Μια μικρή περιπέτεια για την μπάλα, βγαίνει έξω, rebound από τον Ορφανού. Θα πετύχει το 5-2 και το τρίτο του προσωπικό πόντο. Για να έχει απάντηση εδώ ο Κωνσταντίνου. Airball. Ροδοσθένους. Για να δούμε, θα πάρει μια επίθεση μόνος του. Εκεί ο Παντελή όμως θα του κλέψει την μπάλα. Αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει. Κέρδος για το Speak 3 η κατοχή. Σούδο Ορφανού. Rebound από ποιον. Ξανά ο Παντελή. Ποιος μοιάζει ανίκητος. Μπορεί να στερείται μπόι, αλλά είναι ανίκητος στα rebound. Κωνσταντίνου χάνει το σούτ. Τι έκανε εδώ ο Ορφανού. Προσπάθησε να βρει τον Ηρακλήδη. Μπάλα πάει έξω. 3-0-4 για το τέλος. 5-2 για τους Speak 3. Οι ΕΜΦΑΚ πρέπει να κάνουν κάτι άμεσα αν θέλουν να συνεχίσουν στο παιχνίδι. Παντελή. Κολλημένα πάνω το Ροδοσθένους. Θα κάνει μια ωραία κίνηση από τον Κωνσταντίνου. Εξαιρετικό το αριστερό το Αλεχούπ. Και θα πετύχει το τρίτο προσωπικό πόντο. Στην ουσία ο Κωνσταντίνου με τους πόντους του κρατάει ζωντανούς την ΕΜΠΑΚ στη διεκδίκηση. Χάνει εδώ ο Ορφανού. Τι έχει δηλώσει. Έχει δοθεί φάουλ. AC/DC Thunderstruck. Τραγούδια τα οποία αντέχουν για δεκαετίες. Λοιπόν, πίσω στον αγώνα. Ορφανού. Και μια εύστοχη βολή. Πετυχαίνει το τέταρτο του πόντο. 6-3 για τους Big 3. Προσπάθεια απάντησης. Ορφανού βρίσκεται παντού. Ηρακλής θα δώσει το Ροδοσθένους. Το σκέφτεται. Είναι μπροστά του Παντελή. Θα βρει πολύ όμορφα εκεί τον Ηρακλή, ο οποίος κάνει ένα εύκολο lay-up. Ενώ Κωνσταντίνου θα δώσει έξω στον Παντελή. Προσπαθεί να πάρει επίθεση μόνος του. Θα δώσει τον Κωνσταντίνου, θα κάνει το σουτ. Στην επαναφορά και στη διεκδίκηση Ορφανού θα κάνει φάουλ στον Κωνσταντίνου. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση του Ροδοσθένους. Συγγνώμη του Ποιατσί. Αλλά ήταν ασωδό ο Ροδοσθένους. Προσπαθεί να βρει με ένα φανταζή τρόπο τον Ορφανού. Την μπάλα περνάει έξω. Παντελή. Κολλημένο το Ροδοσθένους πάνω του. Ωραία εδώ η κομπίνα του Παντελή μαζί με τον Ποιατζή. Ποιατζής, ωραίος. Θα προσπάθει να βρει τον Κωνσταντίνου. Λαθασμένη τελική πάσα. Το σκορ παραμένει 6-3, 1-36 πριν από το τέλος. Σωστή διαχείριση χρειάζεται από τους Big 3. Άμεση απάντηση από τους ΕΜΠΑΚ, εάν και εφόσον θέλουν να διεκδικήσουν τον τελικό. Το μακρινό από το Ηρακλήδης. Έχει τελειώσει όμως ο χρόνος. Ως μη γερωμένη φάση. Μοιάζει να μπορεί ο νεαρός ο Big 3. Κωνσταντίνου θα πάρει το σουτ. Η μπάλα σίδερο και out. Στην επαναφορά ο Ροδοσθένους για τον Ηρακλήδη. Ροδοσθένους κοντό το σουτ, θα πάρει το rebound. Ο Παντελής συνεχίζει ο αγώνας, 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 6-3. Ω, ένα μεγαλοπρεπέστατο στόπ εδώ του Ορφανού στο σούτ του Κωνσταντίνου. Ο Ποιατζής προσπάθησε από τη γραμμή των 6-25. Η
την παραπερνά έξω. 40 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ορφανού. Ωραίο. Ωραίο το ανάποδο το λέει απεγητέρα, αλλά έχει πατήσει τελική γραμμή. Ως μη γερόμενη φάση παραμένει το σκορ στο 6-3, 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κωνσταντίνου ζητάει το σκρίν από τον Παντελή, ο Παντελή έρχεται για το σουτ. Άστοχος. Κοδοσένους τρέχουν τα παιδιά των ΕΜΠΑΚ για να κάνουν άμεσα το φάουλ, να σταματήσουν το χρονόμετρο. Έχουν φάουλ ακόμα να δώσουν, είναι μόλις το 5ο φάουλ. Να υπενθυμίσουμε ότι στο 7ο φάουλ δίνονται δύο βολές. Παντελή σταματάει το ένα κλείνει ξανά με φάουλ. Δεκάξι πριν από το τέλος. Φάουλ. Έχουμε 8 δευτερόλεπτα. Ακριβώς δεν πολύ καταλαβαίνω αυτή την τακτική. Τώρα 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με σκορ 6-3 να στέλνεις τους αντιπάλους σε εκτέλεση φάουλ 2 ελευθερών βολών αφού είσαι συμπληρωθεί ο 7ο. Ροδοσένους. Άστοχος. Ξανά. Κοιατζής. Ψάχνουν το τρίποντο, Παντελή, άστοχος, τέλος. Πρωταθλητές στην ομάδα των κάτω 16, η Peak 3 με τους Κωνσταντίνο Ορφανού, Ηρακλήδη Ορφανού, Ροδοσθένους.